Ο αριθμό των υποψηφίων βουλευτών στην Κρήτη αγγίζει του 293 ανάμεσά του και 124 γυναίκε για μια από τι 16 έδρε στη Βουλή στι εθνικέ εκλογέ τη 7η Ιουλίου. Τα ψηφοδέλτια είναι εδώ και καιρό έτοιμα και το δικαστήριο του Αρίου Πάγου έχει επικυρώσει τη συμμετοχή κομμάτων και υποψηφίων. Στο νομό Ηρακλείου κατεβαίνουν 19 κόμματα ενώ στου υπόλοιπου νομού από 17, με τη διαφορά ότι στο Ρέθμνο κατεβαίνει και ένα μεμονωμένο υποψήφιο. Η διαδικασία παραλαβή του εκλογικού υλικού έχει ξεκινήσει τώρα και περίπου 10. 10 μέρες. Ε, κάθε μέρα α, παραλαμβάνουμε εκλογικό υλικό. Δεν το έχουμε παραλάβει όλο, σε συνολό του. Ε, θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα, που είναι και η τελευταία βέβαια εβδομάδα προετοιμασίας, θα το έχουμε ολοκληρώσει, οπότε εγκαίρως και εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε του εκλογικού άκου στου Δήμου. Η σταυρή προτίμηση που μπορεί να βάλει ο εκλογέα για του υποψήφιου εκλογική περιφέρεια Χανίων είναι μέχρι δύο. Έχουν συσταθεί στην εκλογική περιφέρεια Χανίων 338 εκλογικά τμήματα κοινά, από τα οποία τα δύο είναι τα ειδικά τμήματα φυλακών. Επίση, έχουν συσταθεί και τρία ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, ένα αμυγέ και, και, δύο μεικτά, στα οποία θα ψηφίσουν ετεροδημότε εκλογή που διαμένουν στον νομό Χανίων, αλλά θα ψηφίσουν για του υποψήφιου τη βασική εκλογική περιφέρεια, στου καταλόγου τη οποία είναι εγγεγραμμένοι. Συγκεκριμένα, οι 19 συνδυασμοί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ, ΚΟΚΟΕ, ΜΕΡΑ25, Ένωση Κεντρών, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδο, Ανταρσία, Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα ΕΕΚ, Τροτσκιστέ, Ελληνική. Ελληνική λύση, κουκουέ μη λάμδα, μαρξιστικό λενινιστικό κουκουέ, επά μακελ, λαέ, δημιουργία ξανά, συμφωνία πολιτικών κομμάτων, πλέψη ελευθερίας, η Χρυσή Αυγή και η Ελλήνων συνέλευση. Είναι μία κάλπη στην ουσία ε, βεβαίως είναι σε σχέση με τι προηγούμενε αυτοδιοικητικέ και ευρωεκλογέ, είναι πιο ε, απλοποιημένη διαδικασία. Ο εκλογέ δεν θα ταλαιπωρηθεί. Στο μεταξύ, 8 βουλευτέ εκλέγει το Ηράκλειο, 4 βουλευτέ στα Χανιά και από 2 το Ρέθμινο και το Λασίθι. Τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στη Βουλή κατέθεσαν πλήρη ψηφοδέλτια με 11 υποψηφίου στο Ηράκλειο, 8 στα Χανιά και 4 σε Λασίθι και Ρέθμινο. Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν από την εφαρμογή του Υπουργείου Σωτερικών «Μάθε που ψηφίζω» το εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ψηφίσουν. Έχει ενεργοποιηθεί ήδη η εφαρμογή αυτή. Αλλαγή σε καταστήματα ψηφοφορίας. Αυτά μπορεί να γίνουν μέχρι και την προηγούμενη των εκλογών. Προβλέπεται από την νομοθεσία. Μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάποια αλλαγή. Προφανώς γιατί είχαν ήδη την ετοιμότητα από τις προηγούμενες Δήμοι. Στο νομό Ηρακλείου οι υποψήφοι είναι 123, μεταξύ του και 47 γυναίκε. Στα Χανιά 77, μεταξύ των οποίων και 32 γυναίκε. Στο Ρέθυμνο 47, ανάμεσά του και 21 γυναίκε. Και τέλο στο Λασίθι 46 υποψήφοι, μεταξύ του και 24 γυναίκε. Τέλο, δύο πολιτικοί αρχηγοί, η Φόφη Γεννηματά και ο Γιάννη Βαρουφάκη, επέλεξαν φέτο να κατέβουν στο Ηράκλειο.